Χαίρετε λοιπόν μαζί μας ο φίλος Βαγγέλης. Έχουμε ξαναβγεί ακόμη μια φορά. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα Μάρη και σε όλη την αγωγή. Ποιο ήταν το τελευταίο θέμα που είχες αναπτύξει? Για τον Albert Pike είχαμε μιλήσει και για τις εξαιρετικές παγκοσμίους πολέμους. Μάλιστα. Οι οποίοι, σύμφωνα με τη μελέτη σου, είναι προσχεδιασμένοι. Ήταν και είναι προσχεδιασμένοι. Πάνε όλα βάσει σχεδίου. Μάλιστα, σήμερα μας έχεις άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είναι πολύ επίκαιρο, διότι ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, παύλα εβδομάδες, για κάποιους πολύ πλούσιους παγκοσμίως, οι οποίοι φτιάχνουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς πυρηνικά καταφύγια ακόμα και κάτω από τα σπίτια τους. Ακριβώς. Θα μας μιλήσεις λοιπόν σήμερα για τα πυρηνικά καταφύγια, για ποιο λόγο γίνονται. Τι θα πάνε, πού και γιατί. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Ωραία, για πάμε λίγο. Πες μας καταρχάς από πότε ξεκίνησαν να κατασκευάζονται αυτά. Καταρχάς θα πρέπει να πάμε πίσω στην ιστορία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τόσο πολλά είναι. Πάμε. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν τις δύο πυρηνικές βόμβες στην αυτοκρατορική Ιαπωνία, τότε είδα όλος ο κόσμος πρώτη φορά τις ατομικές βόμβες και τι περιέχουν μέσα, το ουράνιο. Εκεί ο κόσμος και κυρίως οι κυβερνήσεις του Χάρι Τρούμαν και του Ιωσήφ Στάλιν σκέφτηκαν ότι πρέπει να υπάρχει μία προστασία και γεννιούνται τα πυρηνικά καταφύγια. Τι είναι τώρα τα πυρηνικά καταφύγια σε όσους δεν ξέρουν? Είναι σε ένα πυρηνικό πόλεμο που αν γίνει ποτέ χτυπάμε όλοι μαζί ξύλο, οι άνθρωποι πρέπει να προστατευτούν. Αυτά τα καταφύγια είναι μέσα στο βουνό ή στη γη, όπου προστατεύουν τους ανθρώπους που είναι εκεί από την ακτινοβολία της πυρηνικής βόμβας που εξεράγει. Πέρα από το οστικό κύμα, δηλαδή το οποίο θα δημιουργηθεί, προστατεύουν κυρίως και από τη ραδιενέργεια. Και την ακτινοβολία που υπάρχει στο έδαφος πάνω. Και την ακτινοβολία. Μάλιστα. Αυτό τώρα δηλαδή, ο τρόπος που έχει κατασκευαστεί αυτό είναι να αντέξει ο κόσμος για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί μέσα, έτσι. Ναι, είναι βασισμένα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Είναι όπως με τους αεροβομβαρδισμούς που γινόταν, πηγαίναν τότε στα καταφύγια για να γλιτώσουν. Είναι πάνω σε αυτό το πλάνο, αλλά με τη διαφορά ότι στα πυρηνικά καταφύγια πρέπει να υπάρχει τροφή και νερό και αέρας. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Καιρό. Κυρίως μέχρι να επανέλθει ξανά η ατμόσφαιρα και να μπορούμε να αναπνεύσουμε ξανά. Γιατί όσο είναι η πυρηνική βόμβα έχει πέσει, υπάρχουν τοξικά αέρια πάνω. Αυτό το έχουν υπολογίσει χρονικά? Χρονικά από ό,τι μελέτησα, όποιος ξέρει κάτι παραπάνω ευχαρίστως να μας το πει, το μεγαλύτερο καταφύγιο, σύμφωνα με τις πηγές μου, 10 χρόνια αντέχει πάνω κάτω αυτό και δεν θα το πάρουν κοινοί πολίτες, ξεχάστε το. Μόνο... Μάλιστα, μιλάμε για τα πολύ ψαχμένα πρόσωπα. Ναι. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, τον αέρα, προφανώς δεν μπορούν να έχουν αποθηκευμένο αέρα. Όχι, έχουν ειδικά συστήματα εξαερισμού που θα φιλτράρουν τον αέρα και θα βγαίνει η τοξίνη για να μπορούν να αναπνεύσουν. Μάλιστα, εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε τέτοια καταφύγια? Έχουμε. Όχι πολλά, αλλά έχουμε. Κάποια υπάρχουν. Τα οποία είναι συντηρημένα και λειτουργικά. Η ελληνική πολιτεία φροντίζει να διανέμονται σε άλλους τομείς τα χρήματα και όχι σε αυτόν που μελετούμε σήμερα. Δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σου τώρα που κούγονται αυτά τα σενάρια, ρε παιδί μου, από πολλούς πλέον? Εδώ το ακούσαμε πριν λίγες εβδομάδες από έναν μέσα στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, ο οποίος ζήτησε να ρίξουν προληπτικά πυρηνικά στους Ιρανούς και δεξιά και αριστερά. Δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που παίζει τώρα αυτό το σενάριο πολύ παγκοσμίως να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Επιβάλλεται να είμαστε έτοιμοι και να γίνει μια γενική συντήρηση και μια επέκταση, θα έλεγα, των πυρηνικών μας καταφυγίων. Και αυτό θα βοηθούσε και στην πρόσκληση της ανεργίας. Για πες μας λοιπόν το ιστορικό έτσι πάνω κάτω για να καταλήξουμε στο τι σημαίνει ότι μία χώρα έχει πυρηνικά καταφύγια. Είναι για όλους? Ωραία. Ξεκινάμε. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο και πέρα, μετά τις πυρηνικές βόμβες, δημιουργήθηκε το MEDA,
από τους Αμερικανούς και τους Σοβιετικούς. Αυτό το σύστημα έγινε πριν την κρίση της Κούβας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το 1963 κοντέψαμε να πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο. Γιατί οι Σοβιετικοί είχαν πυράβλους στην Κούβα και οι Αμερικάνοι στην Τουρκία και στην Ιταλία. Τότε ο αδερφός του Προέδρου τότε, Τζον Κένεντι, και ένας Σοβιετικός αξιωματούχος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός και δημιουργήθηκε αυτό το δόγμα. Όπου τι λέει, ότι αν μια χώρα ρίξει πυρηνικά, θα ρίξει και η άλλη και θα έχουμε αμοιβαία καταστροφή. Στα αγγλικά είναι MDA, μπορείτε να το ψάξετε. Και από τότε έχουμε αποφύγει αυτό το σενάριο. Οι δύο χώρες συμφώνησαν, δύο τότε και μετέπειτα έξι χώρες, ότι τα πυρηνικά θα πρέπει να τα έχουν μόνο αυτοί και τα πυρηνικά καταφύγια να κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο για τους πολίτες. Βέβαια, αυτό έχει ξεφύγει από τότε, έτσι. Γιατί πυρηνικά ναι. Έχει και ο Κουτσή Μαρία πλέον. Εκτός από εμάς, συγγνώμη. Ναι. Βάλιστα, και αναφέρομαι φυσικά για προληπτικούς λόγους κατοχής αυτών των υπερόπλων, έτσι. Διότι όταν έχει ο εχθρός σου, θα πρέπει να έχεις και εσύ κάτι αντίστοιχο το οποίο θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις την οποιαδήποτε δυσκολία απέναντι σε αυτόν, όπως π.χ. κάνουν οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους. Έχετε εσείς, έχουμε και εμείς, οπότε καθίστε φρόνημα. Πες μας, σε παρακαλώ, τι σημαίνει η δεύτερη ερώτηση που σου έκανα, τι σημαίνει ότι υπάρχουν καταφύγια, είναι για όλους, δηλαδή μπορεί ένας παππούλης φτωχός που κάθε σημεία γειτονιά να πάει να χτυπήσει την πόρτα στο καταφύγιο αν ήξερε ότι υπάρχει και είναι συντηρημένο και να του πω «Α, περάστε κύριε Κώστα, ελάτε και η οικογένειά σας, ξέρω εγώ, και τα εγγόνια σας, ελάτε μέσα, σας τα έχουμε όλα έτοιμα». Είναι έτσι τα πράγματα? Υπάρχουν καταφύγια και για τους απλούς πολίτες και για τους αξιωματούχους, αλλά για τους απλούς πολίτες δεν είναι τόσο πολύ κατασκευασμένα και τόσο πολλά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ικανός αριθμός καταφυγίων να αντέξει τον πληθυσμό της χώρας. Ωραία, εγώ θα σου πω, δεν υπάρχουν. Από τα λίγα τα οποία υπάρχουν, γιατί υπάρχουν, προφανώς θα υπάρχουν και σε εμάς, μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, αλλά ας μιλήσουμε για μια χώρα του εξωτερικού, ρε παιδί μου, εντάξει, που εκεί ξέρουμε ότι υπάρχουν. Υπάρχουν εξίσου καλές υποδομές για τον φτωχό κόσμο όσο και για τους πλούσιους? Όχι. Δυστυχώς όχι. Αυτό πού το στηρίζεις? Πού το στηρίζεις αυτό? Υπάρχει κάτι το οποίο έχεις μελετήσει και μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας? Κάτι έχω μελετήσει. Για τους φτωχούς όχι. Δεν θα υπάρχει τόση πολυτέλεια όσο στα καταφύγια της ελίτ ομάδας του κράτους ή των κρατών αυτών. Άρα στα σχέδια των κρατών υπάρχει ένας διαχωρισμός των πολιτών ανάμεσα σε αναγκαίους και όχι τόσο αναγκαίους? Ναι, με βάση την άνηση κατανομή πλούτου που έχει το κράτος και γενικά για τους πολίτες τους. Έχει να κάνει με τον πλούτο μόνο ή έχει να κάνει και με τις ειδικότητες τις οποίες μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης μιας χώρας? Πλούτος, ειδικότητες, γνώσεις και εξουσία. Και αυτά είναι το υλικό, το κοκτέιλ θα έλεγα, για τα πυρηνικά καταφύγια. Δεν θα πάει ο Elon Musk σε ένα καταφύγιο που θα πάει ο καθένας μας ή από τους απλούς πολίτες. Ποιος καθορίζει αυτό, ποιος θα πάει πού? Το χρήμα και οι πολιτικές διασυνδέσεις που θα έχει κάποιος. Αν ξέρει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο π.χ. στην Αμερική, κάποιον μεγάλο αξιωματούχο ή τη μυστική ασφάλεια, την NSA. Άρα τα καλά καταφύγια είναι για τους δικούς τους ανθρώπους. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό. Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι για να το αλλάξει αυτό? Ο κόσμος έχει τη δύναμη. Απλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσει. Ναι, θα μου πεις, ο κόσμος έχει τη δύναμη να καταφέρει να αποτρέψει ακόμα και ένα πυρηνικό όλεθρο, άμα χρειαστεί. Γιατί προς το παρόν οι επιλογές παγκοσμίως της ανθρωπότητας είναι λανθασμένες και μας οδηγούν σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ακριβώς, Μάρη. Άρα, να μην ελπίζει ο φτωχός κόσμος, να το πούμε έτσι, να μην ελπίζει ο φτωχός κόσμος, και δεν μιλάμε για τη χώρα μας μόνο, μιλάμε γενικά, έτσι, ναι, ότι αν στραβώσει το θέμα θα νοιαστούνε για αυτόν έτσι απλά. Πάνω σε αυτό που λες,
Γιατί ο φτωχός κόσμος δεν κάνει κάτι. Είναι ρητορική ερώτηση. Θέμα είναι, γνωρίζει. Θα μου πεις, και αφού δεν γνωρίζει, δεν πρέπει να μάθει. Το 5% κοιμάται, το 5% ξέρει, αλλά δεν μιλάει και το υπόλοιπο 5% προσπαθεί να αφυπνίσει το 90%. Αλλά το είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει, δηλαδή, το αποτέλεσμα. Και που έχεις καταλάβει ότι όσο και να φωνάζουν κάποιοι, δεν αλλάζει η κατάσταση. Είναι νεοτροπία. Έχει γίνει νεοτροπία πλέον. Έγινε νοοτροπία. Γιατί να σηκωθώ εγώ και να μην σηκωθεί ο δίπλα. Γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Ναι, τώρα όμως όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, για περιπτώσεις ζωής και θανάτου, όταν μιλάμε για έναν πυρηνικό όλεθρο, ο οποίος ελπίζουμε να μην συμβεί ποτέ, αλλά καλού κακού, το έτσι όπως μας το πάνε παγκόσμιοι εξουσιαστές, που με το ζόρι θέλουν να ξεκινήσουν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, καλού κακού θα έπρεπε να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου. Έτσι πιστεύω εγώ. Εδώ όμως μας θέτησε ένα μεγάλο προβληματισμό, τον οποίο το έχει ψάξει και είναι έτσι, γιατί και εγώ γνώριζα ότι είναι έτσι τα πράγματα. Διαχωρίζουν τους πολίτες σε χρήσιμους και άχρηστους. Δυστυχώς, δηλαδή, ποιους θέλουμε αύριο να ζούνε? Τα πιστά σκυλάκια. Τα πιστά σκυλάκια που ακούνε τις εντολές μας. Τα πιστά σκυλάκια, τα χρήσιμα σκυλάκια, τα οποία θα τα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση του πολιτισμού. Αρχιτέκτονες, γιατροί, ίσως κάποιοι καθηγητές, οποιοσδήποτε επιστήμον θα μπορούσε να τους ωφελήσει. Θα πρέπει να είσαι χρήσιμος για το σύστημα, όχι απλά χρήσιμος για την κοινωνία. Πρέπει και να υπακούσεις την προπαγάνδα που λέει. Δεν πρέπει να φέρνεις αντίγρηση. Μόνο ναι. Και όταν μιλάμε τώρα για κατασκευές καταφυγίων για αυτούς τους ανθρώπους, για τους δικούς τους, φαντάζομαι πολλοί από εσάς, αν το έχετε ψάξει και εσύ, Βαγγέλη, μπορεί να το έχεις δει, υπάρχουν καταφύγια τα οποία είναι πόλεις, κυριολεκτικά πόλεις ολόκληρες, κάτω από το έδαφος. Και έχουν όχι απλά εφοδιαστεί με προϊόντα ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, θα χρειαστεί ένας για να επιβιώσει. Μιλάμε ότι οι συνθήκες τις οποίες έχουν δημιουργήσει είναι εξίσου πολυτελείς όπως ζουν τώρα. Δηλαδή δεν θέλουν να τους λείψει τίποτα. Ακριβώς. Ο λόγος που το λέω αυτό. Μέχρι και πισίνες βάζει. Ακριβώς. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι εάν τα χρήματα αυτά τα οποία σπαταλάνε για να φτιάξουν αυτές τις υπερπολυτελείς πόλεις θα δίνανε μέρος αυτού για να κατασκευαστούν περισσότερα πυρηνικά καταφύγια για περισσότερο κόσμο, θα είχε σωθεί πολλοί περισσότερους από αυτούς. Πάρα πολύ όμως. Δεν είναι ότι δεν μπορούν δηλαδή να κάνουν κάτι καλύτερο. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Έτσι, μπράβο. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Δεν είναι ότι θέλουν να σώσουν τους δικούς τους. Αυτό καλά κάνουν και το θέλουν. Δεν τους νοιάζει να σώσουν τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι συμφεροντολόγοι. Απλά πράγματα. Ή απλά ακολουθούν το σχέδιο. Το σχέδιο και γιατί να έχουμε περισσότερο κόσμο, γιατί να έχουμε 10 δις, γιατί να μην τα μειώσουμε. Λέω εγώ τώρα, εγώ είμαι κακός. Υπάρχουν τα ρομπότ τώρα, δεν χρειαζόμαστε τόσο κόσμο. Ναι, μας εξυπηρετούν περισσότερο. Δεν μας πάνε κόντρα. Ακολουθούν εντολές. Διαλύματα για φαγητό και στην εντολή και ακολουθεί. Παίρνουν την εντολή κατευθείαν από εμάς. Βολεύουν. Βολεύουν από πολλές πλευρές. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη τώρα που και αυτή τους εξυπηρετεί πολύ. Ήδη υπάρχουν πολλά για αυτούς, αλλά τους λείπει το κυριότερο και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Τους λείπει ο Θεός. Επομένως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή η έρευνα είναι εντελώς δική μου. Αν κάποιος έχει κάτι παραπάνω, να μας το γράψει στα σχόλια ή κάποια αντίθετη άποψη και αυτή θα τη διαβάσουμε και θα την απαντήσουμε. Αυτά από μένα. Ωραία, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.